Συγκλονισμένοι όλοι οι κάτοικοι του Μεσόπυργου Άρτας προσεύχονται για να ξεπεράσει γρήγορα τον κίνδυνο 16χρονος Γιάννης που αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά όταν σκότωσε κατά λάθος τον θείο του στη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου. Πώς ο κόσμος είναι, αυτή είναι τραγική, δεν είναι όλο αυτό, λέμε κι εμείς, να το παιδί επιτέλους. Ο 16χρονος δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας έπειτα από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Ένα μεγάλο μέρος του πνεύμονα έχει αφαιρεθεί. Ωστόσο, το παιδί έχει σταθεροποιηθεί. Αν κλείσει και 24 ώρες ακόμα και όλα είναι καλά, από αύριο θα μπορέσουμε να το αποχωρήσουμε στη διαδικασία της αποσόλυνωσης. Στο νοσοκομείο όμως μεταφέρθηκαν και οι γονείς του 16χρονου. Ο πατέρας του, ο οποίος έχει συλληφθεί, εμφάνισε καρδιακό πρόβλημα. Ενώ η μητέρα του περιμένει το δεύτερο παιδί της οικογένειας και έχει υποστεί σοκ. Έπαθε και αυτό καρδιακό. Όλα είναι δράμαζα υπόθεση, μη ρωτάς. Το παιδί γλίτωσε από θαύμα, καθώς το τραύμα του ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν ένα τραύμα πάρα πολύ σοβαρό, έτσι μεγάλη αιμορραγία με μοθόρακα και πνευμοθόρακα και με ανοιχτό τραύμα εισόδου στο αριστερό ημιθωράκιο. Ένα χειρουργείο το οποίο κράτησε 2,5-3 ώρες. Πήγαν καλά τα πράγματα, ευτυχώς δεν είχαμε κάποια μεταχειρητική επιπλοκή. Τα σκάγια του 16χρονου βρήκαν στο θώρακα το θείο του, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Υπάρχουν να γλίτωνε το παιδί και αγριούρνα κινήθηκαν τα παιδιά. Και βγήκε απότομα ο Γιώργος και τον τρέξει ο νέος. Δεν φόραγε το γιουλιάκο να τον είδε, κατάλαβες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας ακόμα θείος του 16χρονου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του όπλου που χρησιμοποίησε ο ανήλικος.